Να Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Αποστόλων οι Δωδεκάς, Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, ποιήσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, υπέρ του λεϊπίνε και συγχωρεθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Κατάτι αδελφοί και πατέρες, αγαπητοί μου χριστιανοί, προσφυλή μέλη του Συλλόγου ο Άγιος Αθανάσιος, κάνω μία δημοσία εξομολόγηση απόψε. Θα ήταν δια με ευτυχία να μην ομιλήσω. Στερούμε της ψυχικής ειρήνης, η οποία είναι απαραίτητος προϋπόθεσης δια το κήρυγμα του Θεού Λόγου, που είναι πάντοτε βαρύ, βάρος τεράστιο πιέζει τη συνείδησή μας, διότι δεν κηρύσσομεν καπηλεύοντες των λόγων του Θεού, αλλά κηρύσσομεν ενώπιον Θεού και αγγέλων των λόγων του Κυρίου. Απόψε ο Ιεροκήρυξ στερείται της ψυχικής ηρεμίας, η οποία απαιτείται δια των λόγων του Θεού. Πειρασμός της υπερβαίνουν τα συμμετέρας δυνάμεις. Κατά άνθρωπον λέγω, σατανάς σύ εμέ εκ θεμελίων. Ουδόλος δε παράξενον τούτο, δεδομένου ότι και στον Απόστολο Παύλο και στους μεγάλους πατέρας και δασκάλους Εκκλησίας, ενώπιον των οποίων εμείς οι νεότεροι είμεθα ένα μηδέν, και μακάρι να το αισθανθόμενο ότι είμεθα μηδέν, αίσιον και τούτους, εδόθημοι, τώρα νιώθω, τώρα καταλαβαίνω, στο δικό μου πειρασμό, τι μεγάλος λόγος είναι αυτός που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εδόθημοι, σκόλοψη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Και τρεις λέει διήθην το Κυρίο, είναι απαλλαγό του πειρασμού, αλλά λέει, του είπε ο Κύριος, αρκεί σου η χάρις, η δύναμή μου εν ασθενία τελείωται. Δεν θα έπρεπε απόψε να ομιλήσω, αλλά εφόσον σας εκάλεσα, είμαι υποχρεωμένος να σου μιλήσω. Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε με η αγάπη σας, που είναι πάντοτε τόσο έκτιλος και τόσο μας συγκινεί, και είμαι πάντοτε εχμάλωτος της αγάπης σας. Σας παρακαλώ η αγάπη σας, εκτός του ότι ιδιαίτερο σας παρακαλώ να μνημονεύετε του Ιεροκήρυκος αμαρτωλού ιερομονάχου σας προσευχά σας, για να μπορέσω να εκτελέσω μέχρι τέλους την αποστολή μου εν το ματέο του το κόσμο. Σας παρακαλώ λέγω απόψε, εκτός προσευχή σας, να με συγχωρήσετε δια την ατέλεια του κηρύγματος. Αλλά εκτός αυτής της ιδιαίτερας περιπτώσεως, η οποία ταλαιπωρεί το ημέτερο πνεύμα και άλλος δισταγμός με κάνει ώστε να διστάζω, να ομιλήσω. Έρχονται εις τα χείλη μας το ρητόν του Ισαΐου του προφήτου, Κύριε τι σε πίστευσε τι ακούημον, και ο βραχίον Κυρίου την επεκαλύφθη. Ενθυμίστε στο προηγούμενο κήρυγμα, που απέδειξα με ντοκουμέντα ότι η μεγαλύτερα πλειονότης, η τεραστία πλειοψηφία που φτάνει 90, 95, 99% είναι οι αδιάφοροι χριστιανοί. Είναι εκείνοι που αδιαφορούν
δια τα ύψιστα και αιώνια συμφέροντα τα ειδικά τους και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Είναι εκείνοι που καρφί δεν τους καίγεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Είναι σαν να πιάσει μια φωτιά σε ένα καλύβι και κανείς να μην κινείται, κανένας γείτονας να μην σπέβδει, κανένα όργανο της δημοσίας υπηρεσίας να μην κινείται, αλλά να αφήνουν τη φωτιά να προχωρεί. Εάν αφήσουν τη φωτιά να προχωρεί, αυτή η φωτιά που έκαψε την καλύβα στα σούρμενα θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Μιλάω συμβολικώς. Δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και άλλη φωτιά, η φωτιά της αμαρτίας, η φωτιά που καίει τις καλύβες των πτωχών. Θυμηθείτε το, εγώ θα είμαι κάτω από τη γη, εσείς τα ζείτε. Θυμηθείτε το, η φωτιά που καίει τις καλύβες των πτωχών θα κάψει και τα μέγαρα, θα κάψει και τα παλάτια, θα κάψει και τους ουρανοξύστας της Νέας Υόρκης. Γιατί δεν φροντίζουμε να σβήσουμε το κακό στην αρχή του. Αδιαφορούμε. Διστάζω λοιπόν, γιατί θα βρεθούν απόψε αυτιά να με ακούσουν. Θα βρεθούν καρδιές να αισθανθούν τον πόνο του Ιεροκήρυκος, τον πόνο της Εκκλησίας για αυτά τα οποία θα ομιλήσουμε. Αλλά εκτός του δισταγμού αυτού και κάποιος άλλος δισταγμός, δεν είναι μόνο ο φόβος ότι ο Λόγος του Θεού σήμερα πέφτει επάνω σε ξέρες, επάνω σε βράχους, σε θάλασσα. Είδατε ποτέ Γεωργό να σπέρνει στη θάλασσα? Δεν είναι μόνο ο φόβος ότι ελάχιστον μέρος του Λόγου πέφτει σε αγαθή γη και καρποφορεί εν υπομονή. Αλλά υπάρχει κι άλλος φόβος. Μήπως απόψε, λόγω της φύσεως του θέματος, προσκρούσουμε σε ένα άλλο κόμμα, όχι τόσο μεγάλο όπως το πρώτο, αλλά προσκρούσουμε στους οπαδούς ενός άλλου κόμματος, το οποίο νομίζω άλλοτε ομίλησε στην αίθουσα ταύτη, περί του κόμματος των λεγόμενων εφημιστών. Υπάρχουν κύριοι και κυρία της αριστοκρατίας που θέλουν ο Ιεροκήρυκας στην εποχή μας να είναι κατεξοχήν ευγενής, να ομιλεί με το γάντι, να προσέχει τις λέξεις του, να μην λέει καμιά λέξη που να χτυπά άσχημα στα αυτιά των καλεσθητικών τούτων ανθρώπων. Αλίμονο εάν από τα χείλη του Ιεροκήρυκος βγει κάποια λέξη, αμέσως μύρια στόματα θα φωνάξουν. Είναι αγρίκος, είναι βάρβαρος, είναι αγενής, είναι αισχρός Ιεροκήρυκος. Αλλά αδελφοί, όπως είπα και στο συνέδριο των Ιεροκήρυκων, που πολλοί Ιεροκήρυκες υπεστήριζαν ότι σήμερα στη γενεά μας, μου έκανε εντύπωση αυτό στο συνέδριο των Ιεροκήρυκων, που υπεστηρίχθη ότι σήμερα, λέγει, τα αυτιά των ανθρώπων δεν δέχονται ορισμένες λέξεις. Και ποιες είπαμε είναι οι λέξεις αυτές που δεν πρέπει να ενοχλούνται τα αυτιά του κόσμου? Και μας είπαν τις λέξεις αυτές. Αλλά εγώ, αδελφοί μου, δεν ανήκω στο κόμμα των εφημιστών. Δεν είμαι εκείνος που θα πω, ποτέ δεν θα πω, το φαρμάκι δεν θα το πω ποτέ γλυκό σιρόπι. Δεν θα πω ποτέ το σκοτάδι φως και δεν θα πω ποτέ το διάολο άγγελο με λευκά φτερά. Θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής στο ακροατήριό μου, και αν ευρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα σκανδαλιστούν, αιτία του σκανδαλισμού δεν θα είναι η γλώσσα του Ιεροκήρυκος, η οποία λέγει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και το φως φως και το σκότος σκότος και τον άγγελον άγγελον και τον σατανά σατανά. Δεν θα θελήσω να αποκτήσω τέτοια δόξα ευγενούς Ιεροκήρυκος. Προτιμώ να με πείτε αγιανάστατο.
βάρβαρο, ανεβή, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Αρκεί να έχω τη συνδυσύνη μου ότι σας είπα την αλήθεια. Ότι κατήγγειλα τα αμαρτήματά σας ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και έπειτα νύπτοντας κύριας μου να είπω αφόσιμη του αίματος τούτου. Ουχή εν εννοία υπό την οποία του είπε ο Πόντιος Πιλάτος, αλλά υπό την έννοια την πραγματική και θεία. Ναι, ενοχλούνται. Δεν θα γίνω εγώ, αδελφοί μου, ευγενάστερος από τους Ιερούς Αποστόλους, από τους Αγίους Πατέρας Εκκλησίας, οι οποίοι μεταχειρίζονται γλωσσικών φραγγέλιων και καυτηρίζουν τα αμαρτήματα του κόσμου. Δεν θα γίνω εγώ ευγενέστερος του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι ο αίτητος βασιλεύς του Άμβωνος. Στην εποχή του, μερικές κυρίες της αριστοκρατίας παραξενεύονται, διότι ο Ιερός Χρυσόστομος μετεχειρίζονται ομές λέξεις, ομές φράσεις, για να χαρακτηρίσει το κακό που έγινε το μέσα στους κύκλους των. Και εκείνος απαντά: είμαι ιατρός, ιατρός του πνεύματος. Και όπως ο ιατρός τα χέρια του τα έχει καθαρά, πεντακάθαρα. Αλλά όταν πρόκειται, είδατε γιατρό, όταν πρόκειται να κάνει εγχείρηση, τότε τα χέρια του τα λερώνει, τα βυθίζει μέσα στα αίματα και στο πίον το ακάθαρτον. Λερώνει τα χέρια του για να σώσει τον άρρωστο. Και εμείς θα λερώσουμε την γλώσσα μας με τα αίματα και τα πία της αμαρτίας, για να καθαρίσουμε την κοινωνία από τα σπληγάς τα κοινωνικάς, από τα τραύματα τα οποία έχει σήμερα η κοινωνία μας. Ύστερα από αυτά τα ολίγα τα οποία σας είπα, ότι διστάζω δια τον α λόγο, διστάζω δια τον β, διστάζω δια τον τρίτο, σήμερα αίρον των σταυρών, τον οποίο σήκωνε ο πρωτόκλητος Ανδρέας, το οποίο ορτάζουμε αύριο την Ιερά Μνήμη, με τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού προχωρούμε, παίρνουμε νηστέρι και θα κάνουμε εγχείρηση. Δυσοσμία θα εξέλθει, αλλά είναι δυσοσμία λέξεων, δεν είναι δυσοσμία πραγματικότητος. Το θέμα, όπως το γνωρίζετε όλοι, είναι ένα έσχος. Έσχος. Τι σημαίνει έσχος? Έσχος σημαίνει σε λαϊκή γλώσσα η ντροπή που πρέπει, που προκαλεί, πρέπει να προκαλεί, αλίμονα δεν προκαλεί, κάτι που δεν πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Έσχος είναι σε γλώσσα ελληνική, αρχαία ελληνική, που ονόμασε ωραία όλα τα πράγματα, που έδωσε όλους τους χρωματισμούς των λέξεων, είναι η αδός, η δύναμη εκείνη. Η αδός είναι μία δύναμη, δύναμη που επίτευσε το χέρι του Θεού μέσα στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, δια ηθική άμυνα του ανθρώπου. Δύναμη προπαντός φρός του νέου και της νέας. Εκείνο θέτε να καταλάβετε μια κοπέλα και ένα νέο έφηβο επάνω στο λουλούδισμά του, ότι είναι νέος ηθικός, αγνός. Κοιτάξατε τον όταν μιλεί με τον ανώτερό του, με το γυμνασιάρχη του, με το διδάσκαλό του, με κάποιον ανώτερο, με τον αξιωματικό του στο στρατό, με τον προϊστάμενό του, με τη μητέρα του. Κοιτάξατε τον. Έχει το χρώμα στο μάγουλο επάνω, το ευλογημένο χρώμα του αγγελικό. Το χρώμα, το κοκκίνισμα. Όταν κοκκινίζει το μάγουλο της νέας ή της νέας, όταν βρεθεί μπροστά σε ένα άλλο πρόσωπο, τότε αυτό το κοκκίνισμα, το φυσικό αυτό κοκκίνισμα, είναι το κραγιόνι του ουρανού. Δεν είναι το τεχνικό κραγιόνι των χιλέων, αλλά είναι το φυσικό κραγιόνι που έδωσε ο Θεός στο νέο και στη νέα για να αναμείνεται. Είναι τα αγκάθια, όπως είπε κάποιος,
όπως το Ρόδο έχει γύρω γύρω το αγκάθια και δεν τολμάει ο χείρος να πλησιάσει κοντά, διότι μόλις πλησιάσει κοντά η μουτσούνα του θα ματώσει. Κατά παρόμοιον τρόπον και ο νέος και η νέα που είναι εφοδιασμένος με την εδώ, με την εντροπή, με το κοκκίνισμα αυτών, αν μπορεί ο κάθε χείρος κοινωνικός να πλησιάσει τον νέον ή την νέαν αυτήν, αμήνεται η εδώς. Όταν φύγει η εδώς, όταν φύγει το κοκκίνισμα αυτό, το θείον από το κοκκίνισμα, τότε έρχεται η ανέδεια, τότε έρχεται η αδιαντροπιά, τότε έρχεται η ξετσιποσά που λέμε. Η εδώς. Είπα, σας εξήγησα τι είναι το έσχος. Αλλά είπα, έγραψα ένα έσχος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα μόνο έσχος. Ότι ένα από τα πολλά έσχη που γίνονται στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, αυτό το έσχος θα απομονώσουμε και θα παρουσιάσουμε μπροστά στα μάτια σας. Ένα έσχος που πρέπει όλοι μας οι Έλληνες, όλοι οι Ελληνίδες που κατοικούν στον τόπο αυτό, πρέπει όλοι να κοκκινίζουν από ντροπή. Ποιο είναι? Εδώ μας νικούνε προς στιγμήν οι εφημιστές. Πώς να το ονομάσω? Πώς να το εκφέρω? Να ομιλήσω σε μια γλώσσα κάπως ευγενέστερη? Θα πω, το έσχος αυτό είναι η παράνομος, προσέχε, τονίζω, έσχος είναι η παράνομος ένωσης, η παράνομος σχέσης, η παράνομος μίξης αντρός και γυναικός των δύο φύλων. Είπα παράνομος διότι εκτός του παρανόμου υπάρχει η νόμιμος σχέσης αντρός και γυναικός. Και η νόμιμος σχέσης είναι εκείνη που ευλόγησε εις τον παράδεισο αυτός ο Θεός όταν είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατεκυράψετε τη γη. Είναι η νόμιμος σχέσης που ευλόγησε αυτός ο Θεάνθρωπος. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος το έκανε μέσα εις την οικογένεια όταν ευλόγησε τον εγκανά γάμο. Οι νόμιμες σχέσεις είναι το μυστήριο, το αδιάλειπτο, το αδιάρρηκτο. Εκτός του γάμου, διότι η Εκκλησία μας διδάσκει ότι σε κάθε άνδρα αρμόζει μια γυναίκα και σε κάθε γυναίκα αρμόζει ένας άνδρας. Εκτός, λέω, της σχέσεως αυτής, την ευλογημένη σχέσεως, πας άλλη σχέσεις, ανδρός ή γυναικός, είναι παράνομος, είναι έσχος. Και οι σχέσεις αυτοί, οι εκτός του γάμου, του ευλογημένου γάμου, οι σχέσεις αυτοί παίρνει άλλα ονόματα σήμερα στο λεξικό του κόσμου. Αν πάρετε το λεξικό του κόσμου, αλλάζει πλέον η σχέση αυτή, παράνομος, και λέγεται πώς. Αν ρωτήσεις τι είναι, λέει αυτή, μη γελάσετε, δεν έχω διάθεση απόψε να γελάσω. Τι σου είναι, λέει, αυτή που δίπλα σου έχεις? Λέει, είναι φιλενάδα μου. Τι σου είναι αυτός που έχεις δίπλα σου? Είναι φίλος μου. Κόσμε αμαρτωλέ που άλλαξες τα ονόματα και πήρες το όνομα της φιλίας και το έριψες μες στον βόρβορο. Αλλά η Αγία Γραφή δεν γνωρίζει τέτοιες ευγένειες. Ο Λόγος του Θεού δεν γνωρίζει τέτοιες ευγένειες. Ρωτάω τον κόσμο, μου λέει ότι είναι ένα είδος φιλίας. Ρωτάω την Αγία Γραφή, τι ακούω? Ότι αυτή η σχέση που καλεί ο κόσμος φιλία, αυτή η σχέση ονομάζεται, ας λερώσουμε την γλώσσα, πρέπει να τη λερώσουμε, τα γράφουμε στην γραφεία. Δεν συμφωνώ με τους εφημιστάς ιεροκήρυκας, δεν συμφωνώ, διαφωνώ, απολύτως διαφωνώ. Αυτή η σχέση η παράνομος, την οποία ονομάζουμε, ονομάζει η Αγία Γραφή, ο Παύλος, οι Απόστολοι, οι προφήτες, τα μεγάλα πνεύματα, αυτή η παράνομη σχέση που ονομάζει ο κόσμος φιλία, η Αγία Γραφή ονομάζει πορνεία και μυγεία. Και πέραν τούτου ονομάζει ακόμα και με άλλα ακόμα ονόματα. Όσοι θέλουν, ας διαβάσουν το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής.
Και αυτοί που ονομάζει ο κόσμος φίλοι είναι πόρνοι. Και αυτός που ονομάζει ο κόσμος φίλος είναι πόρνος κοιμικός. Πορνεία και μοιχεία. Πότε, πότε να αρχίσουμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε το θέμα αυτό, και ποια θεραπεία και ποια φάρμακα πρέπει να μεταχειριστεί ο ιατρός, ο πνευματικός ιατρός, διότι η θεραπεία κάθε στιγμή από κορυφής μέχρι ονίκων πλέον είναι η κοινωνία έχει αποσυντεθεί. Υπήρχε απάνω σε αυτή τη γη, σε αυτά τα βράχια που πατούμε, υπήρχε σε αυτή τη μικρά γωνιά που κατοικούμε την Ελλάδα, υπήρχε πάντοτε πορνεία και επιχείρηση. Ας ανοίξουμε τις ιστορίες, ας πάμε πολύ μακριά, τους χρόνους, τους προϊστορικούς, τους ομηρικούς χρόνους που έψελε ο Όμηρος. Τι βλέπουμε, θυμηθείτε, ένας βάρβαρος με τα πιθάρια τα χρυσά νομίσματα έφτασε κάτω στη Σπάρτη, μπήκε στο ξένο σπίτι του βασιλιά, παρεβίασε το οικογενειακό άσυλο, ετοίμασε την γυναίκα του βασιλέως της Σπάρτης και απήρθε μετά της Μιχαλίδος και Παλακίδος μακρά προς την Τρία. Ένας προσευλήθηκε, ένας προσευλήθηκε. Την προσβολή του ενός, το ευγενάστατο τούτο έθνος των Ελλήνων, εθεώρησε ως προσβολή στρεφωμένη εναντίον όλων των Ελλήνων. Και έγινε εκείνο. Μύθος είναι, ποιος μύθος ακόμα, αλλά δεν είναι μύθος, κάτι μεγάλο. Ολόκληρος η Ελλάς, από ηλικίας 18 ετών μέχρι 50, πανστρατιά, πανελλήνιος εκστρατεία, για να πλύνει το άσχος. Το έσχος το οποίο προσήψε ένας ανεδής Ασιάτης εις το πρόσωπο ενός και μόνο βασιλέως. Και ευάθησαν, και ευάθη ως καμάνδριος, ως καμάνδρος ποταμός, ευάθη με αίματα. Και πυργώθησαν τα πτώματα. Και κρεμίσουν τότε η Τρία. Και να σκάφει η Τρία. Και το παν καταστράφει για την τιμή μιας και μόνο ενός και μόνο Έλληνα. Οποίον ύψο. Οποίον ύψο. Τώρα πόλεμοι δεν γίνονται πλέον. Για την τιμή, όχι για τα πετρόλαια. Και η μεν κύριε, αν θα εκραγεί πόλεος δια τα μηδαμινά τα υλικά πράγματα, δια πετρόλαια, τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, ότι έγινε παγκόσμιος πόλεμος για τα πετρόλαια της Μοσούλης και του ΣΥΕΣ την Διόρυγα. Δεν θα γράψει ποτέ όμως ότι έγιναν πόλεμοι ευγενείς, υπερβομών και αισθειών, όπως περιέγραψε ο αθάνατος Όμηρος. Πορνεία στην Ελλάδα, μοιχεία στην Ελλάδα. Γράφει κάπου. Ένας άλλος ιστορικός, ο Πλούταρχος, λέγει ότι κοντά και στη Μικρά Ασία, που έφυγαν οι τελευταίοι στρατιώτες της Μικράς Ασίας και οι πεστάλοι δια τελευταία φορά ελληνική σημαία εκεί στα παράλια της Κίου του Λιμένος, εκεί το κάποτε αρχαία πόλη. Αυστηρά στα ήθη προ Χριστού που δεν είχανε προ Χριστού χριστιανοί, μετά Χριστό ειδωλολάτρε εμείς προ Χριστού εκεί μοιχεία και πορνεία άγνωστο. Λέγει ο Πλούταρχος ότι περάσανε πόσα χρόνια, 100 χρόνια, 200 χρόνια, μετρήστε, 700 χρόνια και δεν έγινε διαζύγιο στην πόλη Κίων της Μικράς Ασίας. Δεν ακούστηκε κρούσμα μοιχείας και πορνείας. Θέτε, αγαπητοί μου, μα πού να προχωρήσουμε. Α, κάποιος άλλος, ευλογημένος βασιλιάς, τον λέγανε Ζάλευκο. Πω. Στο βασίλειό του, αυστηρά τα είχε. Δεν είχε εκείνος βουλή να κάνει φάμπρικες νόμους κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα για τα καπρίτσα του ενός και του άλλου. Λίγους νόμους, ζυγισμένους. Ζυγισμένους νόμους. Καμιά δεκαριά νόμους. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Η πολυνομία είναι ανομία.
προς εξυπηρέτηση ατομικών και οικογενειακών και κομματικών συμφερόντων του ενός και μιας κλίκας αφρίας. Λίγους νόμους έκανε. Θεμέλια της κοινωνίας. Και ξέρεις τι είπε. Σας ειδοποιώ, τους λέει. Και ο νόμος. Εάν βρεθεί κάποιος και θέλει να τροποποιήσει τους νόμους, δικαίωμά του είναι. Εξέλιξη είναι. Εάν βρεθεί κάποιος που νομίζει ότι οι παλιοί νόμοι δεν είναι καλοί και θέλει να φτιάξει κάποιο καλύτερο, δικαίωμά του είναι. Χαρά μας είναι. Αλλά ας προσέξει. Αυτός θα έρθει στη Βουλή και θα αναπτύξει το καινούριο νόμο. Και να έχει μαζί του ένα σκηνή κρεμασμένο, μια θηλιά από το λαιμό. Μια θηλιά από το λαιμό. Εάν αποδείξει ότι ο νόμος, το νέος νόμος που λέγει, είναι ανώτερος από τους παλιούς, καλά. Εάν όμως αποδείξει ότι ο νέος νόμος, το νέο νομοσχέδιο δεν είναι καλύτερο από τους παλιούς, αλλά χειρότερο, κρέμασμα. Λίγους νόμους. Λίγους νόμους και καλούς, θεμέλια. Ένα από τους παλιούς τους νόμους είπε εξής. Δεν είχε. Πάστε. Που θα συλλαμβάνω το ατιμάζον την οικογενειακή τιμή του άλλου, θα υφίστατο αυστηράν τιμή. Αμέσως αυτό στιγμή συλλαμβάνω, δεν είχε διαδικασίες, δεν ξεφτελισμός. Εδώ ο τίμιος εξεφτελίζεται τα δικαστήρια. Ο άτιμος τριαμβεύει. Ο άτιμος τριαμβεύει. Κάθε δικηγόρος εκ των ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν υποτιμώ το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά δεν φταίνε και αυτοί, φταίμε και όλοι μας. Κάθε δικηγόρος έγινε πράκτορ της κολάσεως. Εγνώς, ότι ψεύδεται. Εγνώς, απλώς για τριάρχοντα αργύρια, δύναται να, εάν ζούσαν οι δικηγόρες στην εποχή του Χριστού, να είστε βέβαιοι ότι θα ήταν όλοι συνήγοροι του Βαραβά. Ουδείς δεν θα ήταν συνήγορος Ιησού του Ναζαραίου. Ούτε θα βρίσκεται το συνήγορος για τον Ιησού του Ναζαραίου. Μάλιστα. Λοιπόν, τιμωρία, σύντομος διαδικασία, εξόρυξη του οφθαλμού, βγάλουνε το ένα μάτι του. Το ένα μάτι του μικρού το βγάζανε. Να περπατεί χωρίς μάτι. Ακόμα, αυτά ήταν τα ήθη. Από τα ήθη εκείνα, τα αυστηρά, έπεσε, κατρακύλησε η αρχαία ελληνική κοινωνία. Γιατί, ποια ήταν η αιτία. Η αιτία είναι θέμα μεγάλο, δεν έχουμε καιρό να το αναπτύξουμε απόψε. Σπέρδω να τελειώσω το κήρυγμα. Το θέμα είναι ότι η αιτία της διαφθοράς των ειδών ήταν η θεή των αρχαίων Ελλήνων. Όπως λέγει ο σοφός Σολομών, επίνεια αρχή πορνείας εν το κόσμο, επίνεια ειδόλων. Άρχισαν από τα είδωλα. Τα είδωλα αυτά τα γυμνά, ρωτήστε να δείτε, είναι μεγάλη υπόθεση. Στα πρώτα χρόνια ήταν ντυμένα. Μετά τα ξεγύμνωσαν τέλεια. Η εποχή της παρακμής τα ξεγυμνώσαν τελείως τα ειδωλά του και απέδωνος τους θεούς σε σχράς πράξεις εις τροπονώστε. Κάθε ατιμία είχε τον προστάτη του. Ο Ζεύς, ο Θεός των Θεών, ο κορυφαίος Θεός, το κατοικών στην κορυφή του Ολύμπου, ήταν ο προστάτης των πορνών και των μοιχών. Ο δε, οι δε θεοί εκείνοι, οι αισχρότεροι εξ όλων, οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερα πελατεία και συνέρεων κατά τις εορτάς τα μεγαλύτερα ούτως υπήν εκκλησιάσματα, ήταν δύο. Ο Θεός του Ίνου, ο Βάκχος, και ο Θεός της Ιδονής, της Εσχράς Αδονής, η Αφροδίτη. Η οποία Αφροδίτη δεν είναι ελληνικής καταγωγής, είναι καταγωγή από την Ασία, εστάθμευσε κατά πρώτον εις την Κύπρο, από εκεί ανεπίδησε από τα φρίζοντα κύματα του Αιγαίου, όπως λένε, και παρουσιάστηκε ως θεά της Ιδονής και κατέκτησε όλο το ελληνικό. Χτίσανε ναούς οι πολυτελέστεροι ναοί, όπως τώρα εμείς ο πολυτελέστερος ναός είναι ο Θεός, ο ναός της Παναγίας στην Τίνο, έτσι είχαν καταντήσει να χτίσουν ναούς αμυθίτους, ασήμι, χρυσάφι, φιλντήσι, τα πάντα τους ναούς της πορνείας. Ο δε μεγαλύτερος ναός ήταν στην Έφεσο, ήταν κάτω εδώ δεύτερο στην Κόρινθο. Περί δε της Κορίνθου λένε ότι εκεί πλέον συντηρούσε ο ναός αυτός, επιτρέψατε με πάλι, συγχωρήσατε με, συντηρούσε χίλιες πόρνες, κοπάδια, αγέλη ολόκληρων χιλίων πορνών. Ήταν η εποχή, κατέπεσαν τα ήθη. Και το αποτέλεσμα, ότι στην εποχή πλέον, προσέξετε, τι ονόματα θέλετε να δείτε, σας δίνω ένα μέτρο, θέλετε να δείτε την κοινωνία, βάλτε αυτή σας,
να δείτε ποια ονόματα ακούγονται στην κοινωνία. Ήταν εποχή που ακούγονται στην κοινωνία μόνο τα ονόματα των τιμίων γυναικών. Όταν κατέπεσε η Ελλάς, τα ονόματα που ακούγονται στην Ελλάδα ήταν τα ονόματα περιβοή των πορνών. Αυτές κυβερνούσαν την Ελλάδα. Πίσω από κάθε άρχοντα μικρών και μεγάλων ήταν μια πόρνη, η οποία ρύθμιζε τα κοινοτικά και τα δημόσια και εθνικά θέματα. Να αναφέρω ονόματα, αμαρτία είναι. Λυπούμε όμως ως Έλλην, λυπούμε ως Έλλην. Διότι και τώρα ακόμα, στο 1969 προς 60, η Ελλάς, η χριστιανική Ελλάς, η βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν τιμάει τους Αγίους τόσων, όσον τιμάει αυτά τα πρόσωπα. Ο Σάκης καμιά φορά παίρνω το λεωφορείο και μπαίνω μέσα και πηγαίνω προς το Παγκράτη, δεν ξέρετε πόσο στενοχωράμαι. Μου έρχεται να κατεβώ κάτω, να πάρω μια σκάλα, να ξεκρεμάσω μια πινακίδα. Μια μεγάλη λεωφόρος, μια μεγάλη δρόμος ονομάζεται με το όνομα της πιο εσχράς γυναικός που είδε η Ελλάς, το όνομα της φρύνης, της πόρνης της μεγάλης. Και τι άλλο, ενώ αυτή η πόρνη μεγάλη, έχει μια κεντρική οδό του Παγκρατίου, αντιθέτως, η πρώτη χριστιανή Έλληνη, η πρώτη δάμαρης, είναι πάροδος, μικρά πάροδος της οδού Φρύνης. Μέτρο αυτό, μικρόν και ασήμαντον, αλλά πόσα λέει και πόσα διδάσκει. Πρόκειται περί της γυναικός εκείνης, που τόσο χρυσάφι έφτιασε, ξάφρισε όλα τα πορτοφόλια των πλουσίων των Αθηνών, ώστε λέγει έφτιασε, έχισε το χρυσάφι και έφτιασε ένα άγαλμα και το αφιέρωσε στο Θεόδο στους Δελφούς και έγραψε από κάτω αφιέρωμα εκ της ακολασίας των Ελλήνων. Μα τι να καθίσουμε τώρα, να ξετάσουμε, να πούμε παραπέρα. Ένα σας λέγω, σπέβδω. Είχε καταπέσει. Ξέρετε που κατέπεσε η Ελλάς. Η Ελλάς του Μαραθώνος, η Ελλάς της Σαλαμίνος, η Ελλάς του Ομήρου κατέπεσε. Πού, στο Βούρκο, στη Λάσσα, ξέρετε πού. Αυτή που ετοιμορούσε τους μοιχούς, αυτή που εξόριζε από την κοινωνία τους μοιχούς, αυτή τι έκανε. Άνοιξε τις πόρτες στην Αθήνα και άνοιξε στην Κόροδο την Αθήνα και τι έκανε. Και υποδάχθηκε με χειροκροτήματα ποιον. Το μεγαλύτερο πόρνο, το τέρας. Και το εστεφάνωσε με χίλια στεφάνια ασημένια και χρυσά. Ποιο νομίζω. Τον έρωνα που εσταύρωσε τους δύο Αποστόλους. Τον έρωνα που παρουσιάστηκε μπροστά στους Έλληνες. Ας με συγχωρήσετε γιατί είπα που θα λερώσω απόψε τη γλώσσα μου. Παρουσιάστηκε μπροστά σε πώς παρουσιάστηκε. Δεν παρουσιάστηκε με τη Βασίλισσα. Παρουσιάστηκε έχουν δίπλα του ο σύζυγο ένα νέο. Και τον υπεδέχθη η Ελλάς χειροκροτούσα. Και τον εστεφάνωσε η Ελλάς. Κατέπεσε η Ελλάς. Πτώμα ήταν, νεκρά ήταν. Ποιος άπλωσε το πανάφραντά του χέρι. Ποιος το άπλωσε. Και πήρε την Ελλάδα μέσα από το Βούρκο. Μέσα από την ακαθαρσία. Και την τράβηξε ψηλά. Και την έφτασε μέχρι του ουρανού. Ποιος άλλος. Ή μη μόνον Ιησούς τον Αζωραίος. Ο γλυκύτατος Θεός. Που θα εορτάσουμε την πάσημνον γέννησή του. Αυτός πήρε την Ελλάδα μέσα από τον Βούρκο, την εκαθάρισε, την έπλυνε, την ελάμπρυνε, την εστόνισε, την ύψωσε μέχρι τον Ορίωνα. Τι μάχες. Δεν είναι καιρός. Τι σκληρές μάχες. Διαβάστε πράξεις των Αποστόλων να δείτε τι μάχες σκληρές έδωκε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο για να κρυμνήσει τα αγάλματα των Θεών. Διαβάστε τον βίον του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου που θα εορτάσουμε αύριο. Πώς. Όταν πήγε λέει στην Πάτρα, πού πήγε, όταν πήγε στον Πόντο, όταν πέρασε το στενό του Βοσφόρου, όταν πήγε στο Βυζάντιο, όταν το Βυζάντιο ήρθε στην Νίκαια της Μικράς Ασίας και από εκεί κατήθε κάτω και ήρθε στην Πάτρα, όταν πήγε λέει στην Πάτρα ήταν γεμάτο αγάλματα της Αφροδίτης. Κοπάδια αγέλες πορνών ήταν κατά μέτωπον κατά την Προκυμαία και πήγε εκείνος ο Πρωτοκριτός. Πήγε, τι δύναμη είχαν οι Απόστολοι, τι δύναμη είχαν οι Απόστολοι. Ατρόμητοι ήτονε, πνοή είχανε, πίστη είχανε, βουνά κινούσανε, θάλασσες ξηραίνανε, ποτάμια, το πάντα άστρα αίσιον. Πήγε, τι πήγε. Πήγε. Ούτε μήτρα σπινθροβολούσε εκράτη, ούτε ράβδον ποιμαντορική εκράτη, ούτε χλαμίδας βασιλικάς και αυτοκρατορικάς εφόρη, όπως σήμερα οι επίσκοποι μας, αλλά εκείνος ο αλλιάς της Γαλιλαίας, ο ανυπόδητος αυτός,
εκράτη λέει ένα σταυρό, επλησίαζε τα γάλματα της Αφροδίτης. Εις το όνομα Ιησού του Ναζωραίου σε λέγω λύθητη είστε. Και αμέσως τι αυτή δύναμη είχε ο Τίμιος σταυρός, τον οποίον εκράτη είχε μια ράβδον ο Απόστολος Ανδρέας, μια σιδηρά ράβδον, και στο άκρο της ράβδου ήταν αυτός ο Τίμιος σταυρός και έκανε θαύματα. Όχι αυτό το σήμα, η πίστη των εσταυρωμένων που έσυσε την δολατρία. Και έτσι καθάρισε. Πέσανε μέσα στην κοινωνία τα ρεύματα, τα καθαρά, τα διαυγή, τα κρυστάλλινα ρεύματα του Ναζωραίου και έκλειναν την κόπρα του Αυγίου. Και ελάς που γεννούσε πόρνας, γέννησε Αγίας. Μη ρύπνο άθνη, αφάνατα άθνη, Παρθενίας, διότι αυτή η ελάς μόνο είναι εκείνη η οποία έψαλε την ωραότητα της Παρθενίας. Και η Ελλάς, το μικρό αυτό, η οποία υποδέχεται, το χειροκροτούσε τον Έρωνα, η Ελλάς κατόπι ψώθη και έγινε βασίλειο. Τι βασίλειο? Αυτοκρατορία που βάσταξε 1000 χρόνια. Και έπεσε. Γιατί έπεσε? Είναι άλλη υπόθεση γιατί έπεσε. Φτάνομαι, αστελειώνομαι. Φτάσαμε στην εποχή της επιτέλους οι Έλληνες, ύστερα από 4 χρόνια, 4 αιώνες τιμωρίας, αναισθήθησαν ελεύθεροι. Όταν οι πατρίς μας, πού ήταν η Πελοπόννησος ήτανε. Η Πελοπόννησος ήτανε, ένα κομμάτι της Αθήνας ήτανε και τα νησιά του Αιγαίου ήτανε. Όλοι δεν μαζευότανε. Μετρηθήκανε, ο πατρίς μου Αγία, μετρηθήκανε. Στα λαγκάδια, στα βουνά, στη Σπάρτα Πελάγη, μετρηθήκανε και βρεθήκανε όλοι οι Ελλάς τότε. Στον ψαρόν την ολόμαυρη να μετρηθήκανε. Τα λείψανα του αγώνος του ιερού, οι άγγελοι πτερωτοί, που δεν είμαστε εμείς άξιοι να φιλήσουμε τα πόδια τους. Οι πρόγονοί μας μετρηθήκαν ύστερα από 7 ετή αγώνα και όλοι τους πόσο ήτανε? 700.000 ήταν. Αλλά ο καθένας ήτανε διαμάντη. Πορνεία και μοιχεία δεν ακούγεται. Ξέρετε πότε άνοιξε ο πρώτος οίκος ανοχής? Άλλη λέξη, με συγχωράτε. Πότε άνοιξε ο πρώτος οίκος ανοχής εδώ στην Αθήνα? Άνοιξε διότι ήρθαν οι βαβαροί στρατιώτες, οι ξένοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν, και τότε προς χάριν αυτών εινήχθη για πρώτη φορά στην Αθήνα ο οίκος ανοχής, για να εξυπηρετούν τα κέφια των βαβαρών, των ξένων, οι οποίοι μας ήρθαν από τη Γερμανία, 2.000-3.000 πως ήταν, ως φρουρά του πρώτου εκείνου Καλαγαθού βασιλέως. Και άνοιξε, όταν λέει άνοιξε το πρώτο πορνείο στην Αθήνα, συγχωρήσατε για τη λέξη, όταν άνοιξε το πρώτο πορνείο, περνούσαν οι γυναίκες μακριά και κάναν το σταυρό τους. Διαβολόσπιτον, η κόλαση. Και ύστερα, σιγά σιγά, σαν τα μανιτάρια που φυτρώνουν πάνω στην κόπρια, και όσο περισσότερο είναι η κόπρια, τόσο τα μανιτάρια αυξάνουν, κατά παρόμοιον τρόπο, άρχισαν να φυτρώνουν τα σπίτια της αμαρτίας στην Αθήνα. Και έγιναν πολλά. Τώρα να περιγράψουμε τι γινότανε μέσα στα σπίτια. Δεν έχω καιρό να σας διαβάσω μια επιστολή μιας κόρης της επαρχίας, την οποία σωματέμποροι παρέστηραν, συγχωρήστε τη λέξη, παρέστηραν μέσα στο σπίτι της αμαρτίας, η οποία λέγει: ελάτε να με βγάλετε από την κόλαση. Γιατί κόλαση εσύ, κόλαση. Μα λένε μερικοί, τα πορνεία, άκουσα γιατρούς, άκουσα μεγάλα πρόσωπα στον κόσμο. Τα πορνεία, μου λένε, να τα κλείσουμε. Γιατί να τα κλείσουμε, που λέει, είναι αναγκαία κακά. Τα πορνεία, είναι άλλος επιστημονικός λέγει, είναι οι δικλίδες, λέει. Δεν πήγες παππούλι να δεις τα καζάνια, όταν βράζουνε, αν δεν βγάλουν το καπάκι, αν δεν ανοίξουν δικλίδα, σπάει το καζάνι. Τέτοια λέγουν αυτοί. Και εγώ ρωτώ, ώστε για τα κέφια 100, 200, 300, 500 και τα μαρτωλά κέφια των ανδρών, των κτηνών αυτών, πρέπει να παραδίδονται εις ατίμωσιν χιλιάδες γυναικών, χιλιάδες κοριτσών, εις το ομολόχτησαν ειδικότος. Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Θέλεις εσύ ο άλλος, ο νέος, θέλεις εσύ ο οποίος πηγαίνεις μέσα εις το πορνείο, μέσα εις τον οίκο της ανοχής, θέλεις η αδελφή σου και η μάνα σου και η να είναι μέσα εκεί στον οίκο της ανοχής? Δεν είναι παραμύθι. Είναι γεγονός αυτό που συνέβη μέσα στην Αθήνα. Ότι κάποιος που κατήχε κάποιο αξίωμα, πήγε μέσα σε ένα τέτοιο οίκο ανοχής και εκείνη που συνήντησε ως πόρνη ήταν η κόρη του ίδια.
η κόρη του ίδια, και έβγαλε περίστροφο, την εσκότησε και αυτοκτόνησε. Αλλά τα σκέπασαν, σκεπάζονται αυτά πλήστα όσα, διότι δεν έρχονται εις το φως της δημοσιότητος. Βέβαια, να μην είναι η αδελφή μας, να μην είναι η μάνα μας, να είναι άλλο πρόσωπο και δεν διαφορούμε. Αλλά μέσα εκεί το κάθε πρόσωπο, μέσα εκεί πέρα είναι η αδελφή μας, είναι η μάνα μας, είναι αυτή η αδελφή, ο άνθρωπος ο δικός μας. Κανένα διαφορία. Αλλά ψάθηκαν. Και το αποτέλεσμα, χαρά σε Ευαγγέλια. Προ δύο χρόνια, τι έπαθαν τα σπίτια αυτά? Τα σπίτια αυτά έκλεισαν. Μετανόησαν οι Έλληνες. Μετανόησαν, άκουσαν τον Χριστό, τον Αφέντη, τον Χριστό, που καταδικάζει αυτά τα αμαρτήματα. Όχι, δα. Ακούσανε άλλο αφεντικό. Το κράτος μας άκουσε άλλο αφεντικό. Άλλο το Χριστό δεν τον άκουε, τον Ιεροκήρυκα δεν τον άκουε, το Ευαγγέλιο δεν τον άκουε, άκουσε άλλο αφεντικό. Έχει η Ελλάδα το αφεντικό της. Το αφεντικό της, τον Θεό δεν τον έχει αφεντικό, έχει άλλο αφεντικό. Ποιο αφεντικό? Έχει το μεγάλο, το τεράστιο, το μεγάλο, πως το λένε, με τρία γράμματα, όμικρον, ήτα, έπρος, ναι, ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτή, μια επιτροπή, έκανε και ένα καλό, μια επιτροπή επί των ηθών των Ηνωμένων Εθνών, εξήτασε τη διαφορά σε όλο τον κόσμο και φτιάσανε ένα πρακτικό και είπανε ότι πρέπει σε όλο τον κόσμο, στα Ηνωμένα Έθνη, να κλείσουν τα πορνεία οίκια ανοχής. Και ελάς υπέγραψε και αυτή από κάτω, και αφού υπέγραψε ήταν πλέον υποχρεωμένη να εκτελέσει αυτή την απόφαση την οποία υπέγραψε. Κατάλαβα, να εκτελέσει τη θέληση του αφεντικού, πάλι καλά. Και έτσι αναγκάστηκε η Ελλάς να σφραγίσει τα σπίτια της αμαρτίας, μόνο εδώ στην Αθήνα μόνο, για προς το Θεαθήνε της ανθρώπης, για να φανεί ευάρεστος εις τα Ηνωμένα Έθνη. Τα έκλεισε χωρίς να λάβει ούτε μία μέρημνα, ούτε μία πρόνοια για τα χιλιάδες δυστυχισμένα πλάσματα που ήσαν μέσα εις τα σπίτια της κολάσεως. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικό να συμβεί. Τους διώξε. Τι έγιναν. Όλοι σας το γνωρίζετε τι έγιναν. Ούτε μία δεν επέστρεψε εις τον οίκον της Ελλάδος. Όλες, πού, εγκατελειμμένες, πού πήγαν. Πολλές τραβήξαν σε επαρχίες. Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία, νησιά, παντού. Άλλες μείνανε εδώ, οι περισσότερες μείνανε εδώ. Τι κάνανε? Ακούστε τι κάνανε. Άλλες πήγανε στα καφοδία να τραγουδάνε. Άλλες πήγανε στα ξενοδοχεία ως υπηρέτριες, ως καμαριέρες. Άλλες πήγανε στα σπίτια των πλουσίων κλπ. Άλλες που πήγανε. Άκου τώρα πράγματα. Άκου τώρα νόμο. Πού είναι ο Ζέλευκος να τους κρεμάσει? Κάνε νόμο και είπανε ότι καταργούμε τα πορνεία. Να είναι δηλαδή καμιά εικοσαριά απαγορεύεται. Αλλά δυο-δυο, άκου πράγματα, άκου μυαλό. Αλλά δυο-δυο, μη γελάτε. Απόψε θέλω γέλιο. Ενώ λοιπόν το κράτος το ηλίθιον, το εγκληματικό κράτος, το φαρισαϊκό κράτος, έκανε νόμο, παλιό νόμο, και είπε 20-20 να μαζεύονται, να τις έχει μαντρισμένες. Τώρα το νέο κράτος, η νέα αντίληψη, για να ικανοποιήσει, να είναι και ο σκύλος κορτάτος και πει τα κέρια και τον οφαντικό το καινούριο να ικανοποιήσουμε, αλλά και εμείς τα κέρια να κάναμε, έκανε κάποιο παράθυρο και είπε ότι βέβαια απαγορεύονται να είναι 3, 5, 10, αλλά όταν είναι 2-2, σαν καλές νοικοκυρούλες, μπορούν να στρώσουν τα χαλιά τους, τα παπλώματά τους, τα πάντα, και εκεί να ξασκούν το έργο τους. Το έργο τους αυτό το επέτρεψε. Και έτσι τι συνέβησαν? Πήραν τα μπαγάλια τους, 2-2 συμφωνήσανε, και πήγανε στα διάφορες συνοικίες, στα διάφορα σπίτια. Δεν υπάρχει συνοικία, τι λέγω, δεν υπάρχει δρόμος, δρομίσκος, πάροδος, μικρότερος, όλου των εκλεκαπών λακοπίδων στο λακανοπέδιο εδώ των Αθηνών, που να μην έχει ένα τέτοιο μικρό πορνείο.
Ναι, ναι, και τι συνέβη, τι συνέβη. Ο, και όχι μόνο μέσα σε ιδιαίτερα δωμάτια, αλλά και σε δωμάτια μέσα σε μεγάλα σε σπίτια που κάθονται 10-15 οικογένειες, ενεσφινώθη ο σφήν του διαβόλου μέσα εις των κορμών των άλλων σπιτιών, ενεσφινώθη και ένα τέτοιο μικρό σπιτάκι με 2-3. Το τι γίνεται, το διαβάζετε. Μου λέγανε σε μια συνοικία, μου λέγανε το εξής. Όταν καταλάβαμε ότι θα μας έρθουν κοντά μας να νοικιάσουν ένα δωμάτιο τέτοιο, χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε τα κορίτσια μας. Τι κάνε, μαζευθήκαμε, συναγερμό κάνε, έπαινό τους είναι, συναγερμό, και φυλάγανε μέρα νύχτα. Τους είπε κάποιος καλός αστυνομικός, ένας τρόπος υπάρχει. Να μην τις αφήσετε να εγκατασταθείτε. Μόλις αντιληφθείτε ότι φέραν τα μπαγάλια τους, να πάτε να τα πετάξετε έξω, να καταλάβετε και τελειώσει. Πράγματι λοιπόν φυλάγανε μέρα νύχτα. Και έτσι κατόρθωσαν και σωθήκανε από αυτήν την δεδήλωση της συνοικίας των εκ της πορνείας. Ναι. Αλλού πάλι προχθές έγινε φόνος. Δεν είναι πολλές ημέρες που κάποιος Αλβανός ξένος γέννησε και Ελλάδα, έγινε διεθνής πόλης. Όποιο θέλεις μέσα, όποιος θέλεις μπάνει εδώ πέρα, αμπέλει ξέφραγο. Κάποιος Αλβανός ξένος θεροποιός επήγε και χτυπούσε το σπίτι ενός οικογενειάρχου, γιατί του δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση και δημιούργησε, και ο άνθρωπος οικογενειάρχος βγήκε έξω, προσπαθούσε να μιλήσει, αυτός ήταν Αλβανίτης, δεν καταλάβαινε τη γλώσσα, όπου τον τραμάτισε θανασίμως τον οικογενειάρχη εν διαμήνη της τιμής και της υπόλοιψης. Τελευταίο, για αυτό το τελευταίο, μη ρωτάτε εμένα. Ρωτήστε κάτω τον Πάτερ Γερβάσιο στην Πάτρα να σας πει. Τον Πάτερ Γερβάσιο να ρωτήσετε. Α, είναι πλέον. Πρέπει να κοκκινήσουμε μόνο. Δεν υπάρχει πλέον. Εγώ φοβάμαι ότι κανένας νέος σεισμός. Δεν είμαι προφήτης. Δεν είμαι προφήτης. Ούτε ιός προφήτου και ανάξιος να σας κηρύττω το λόγο του Θεού και να πάω σε μια σπηλιά να κλαίω τα αμαρτήματά. Αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εγώ φοβούμαι ότι δια σεισμού κοινός τρομερού δεν θα μείνει λίθος επειλή. Ρωτήστε τον Πάτερ Γερβάσιο. Τον Πάτερ Γερβάσιο, τι? Όταν τα καράβια, τα εγγλέζικα και των άλλων, τα αμερικάνικα καράβια, η αρμάδα έρχεται και βγαίνουν έξω χιλιάδες ναύτες. Μα τι λες, κοράκια είναι, πεινασμένα κοράκια. Το τι είναι. Είναι άσχος για την πατρίδα μας. Άσχος. Και να σκέφτομαι, χριστιανοί μου, τι γιορτή θα κάνει αύριο. Κλαίει, δεν γιορτάζει αύριο. Εγώ τάπα και στον αρχιεπίσκοπο και έγινε κακός. Κλαίει αύριο. Αύριο θα παρουσιαστούν μπαστούνάδες, ο βασιλιάς, ο αρχιεπίσκοπος. Αν δεν κλείσουν τα πορνεία σε μια ενορία με 150 οικογένειες στον Άπλιο, με 150 οικογένειες στον Άπλιο, με 150 οικογένειες, τρία πορνεία και έτοιμο τέταρτο. Λοιπόν, μέσα. Κλαίει ο Άγιος, δεν γιορτάζουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι γιορτάζουν όχι απλώς με το λιβάνι, γιορτάζουν με την αγιότητα του βίου μας και την πνευματικότητα του βίου μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έκλεισε. Και εκεί που τα κλείσανε υποκριτικώς, από 100 που ήτανε, γίνηκανε 1000 τώρα. Και αφρίζει τώρα, αφρίζει. Είδατε θάλασσα. Δεν είναι πλέον κυματάκι η πορνεία. Δεν είναι πλέον χάδι. Εδώ είναι, δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε εσείς. Εγώ είμαι καλόγυρος, αλλά εσείς είστε κοντά στη γη περισσότερα από μένα. Είστε γυναίκες, παιδιά, κορίτσια. Κουπιάζετε, μου χτείτε. Ποτάμια, αναγνωρίζω τον ορισμό σας. Ποτάμια, υδρότα, χύνεται για τα παιδιά σας. Δεν το καταλάβατε. Δεν είναι πλέον κυματάκι. Εδώ πλέον όχι ασκητής. Ο Μέγας Αντώνιος να ερχότανε, θα ήταν ζήτημα να σταθεί επάνω στο ύψος του. Με τέτοιους πειρασμούς, με τέτοια πλοκάμια, με τέτοιες φωτιές, με τέτοια βυσαλέα και αφρίζοντα κύματα του. Το πανσίεται. Τι. Α, να τελειώνω. Και λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Φτάσαμε στον τέλο. Τι πρέπει να γίνει. Δεν είμαι κυβερνήτης. Δεν είμαι αρχιεπίσκοπος. Δεν έχω εξουσία στα χέρια. Δεν κρατώ σφραγίδες. Ένα έχω, το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού, αυτός απευθύνεται σε όλους. Και στα παλάτια, με γνωρίσετε τόσα χρόνια, ότι δεν εκολάκευσα πρόσωπον ανθρώπων στη γη. Όταν μια μέρα πάω στον τάφο μέσα, πολλά μπορούν να κατηγορήσουν οι κατηγοροί μου. Ένα δεν με κατηγορήσουν ότι μπροστά στην αλήθεια και στο καθήκον δεν εκαπήλευσα το λόγο του Θεού.
Δεν έχω δύναμη. Αν είχα δύναμη, δεν έχω δύναμη. Ούτε θέλω δύναμη. Η Ελλάς καθαρίζεται μέσα σε ολίγα δευτερόλεπτα. Μέσα σε ολίγα δευτερόλεπτα. Εννοώ εξωτερικώς καθαρίζεται. Διότι το εσωτερικό πρέπει να πας. Γιατί η καρδιά είναι το πάνω. Αλλά το εξωτερικό καθαρίζεται μέσα σε 24 ώρες. Θα πω μεγάλο λόγο. Όταν κινδύνευε η πατρίδα, η πατρίς διέταξε τα μεσάνυχτα. Η πατρίς όταν κινδύνευε και είπε ότι υπάρχουν μέσα στην Αθήνα 4-5 χιλιάδες που είναι κίνδυνο στην πατρίδα. Και τη νύχτα, χωρίς αγγελείς, χωρίς αρίους πάγους, τους βουτήξανε κραπ, 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 κραπ. Τους βάλαν τη νύχτα που βρήκαν τα αυτοκίνητα, που τα βρήκαν τα πάντα και το πρωί όλοι τους ήταν στη Μακρόνηση. Δεν λέω αν έκανε καλά ή καλά η πατρίδα. Αλλά σου λέω ότι η πατρίς όταν κατάλαβε κινδυνεύει, αμέσως σε μια νύχτα εμάζεψε όλους αυτούς που νόμιζε πως κάνουν κακό στην πατρίδα και τους πέταξε πάνω στη Μακρόνηση. Δεν μου λέει. Κάνει μικρότερο κακό μια διαφθαρμένη γυναίκα. Η γυναίκα η διαφθαρμένη είναι όλεθρος, δημόσιος όλεθρος. Δημόσιος όλεθρος είναι. Που διαλύει, που χανδρίζει χωρίς καταστρέφει. Όταν λοιπόν ήθελε η κυβέρνηση, όταν το κράτος ήθελε, όταν το κράτος σκεπτόταν χριστιανικά, τότε σε μια νύχτα εμάζευες όλοι από την Αθήνα. Πόσες είναι αυτές? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, οι φανερές, διότι οι άγνωστες το Θεό. Να τις μαζέψει, πού? Να τις πνίξουμε, άπαγε, πλάσματα Θεού, πλάσματα Θεού, πλάσματα Θεού. Θα δώσουμε λόγον για όλες αυτές. Να τις μαζέψει τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα και να τις βρει ένα νησάκι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μαγικά νησάκια. Ένα νησάκι μαγικό. Και να τις βάλει όλες επάνω εκεί, να τις πλύνει, να τις καθαρίσει, να τις φτιάσει ένα πεντάγωνο, όπως είναι αυτό στο Γολαργό, να φτιάσει ένα μεγάλο οίκημα, να βάλει μέσα κοιτώνας, μαγειρία, διδασκαλία, αιθούσας, εργαστήρια, να πάνε και Ελληνίδες, χριστιανές Ελληνίδες, κράς, και αστυνομία ακόμα αυτή, και να βγουν. Και εγώ σας λέω ότι από το βούρκο αυτό θα βγουν διαμάντια, ρόδα και τριαντάφυλλα. Και όταν υπάρχει αυτός ο φόβος, α, θα μου πει κάποιος, πάτερ μου, θα μου πει κάποιος, άμα έχουμε τέτοιο. Ναι, τώρα κι εγώ, τώρα κι εγώ. Φτιάσαν εδώ κοντά μέσα σε κάποια συνοικία ένα αμορφωτήριο, γιατί μαζεύουν αυτές. Πω, 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 πω. Δημοσίευσε η εφημερίδα μια φωτογραφία. Αυτές δεν έχουν διδασκαλία μέσα, τι κάνουν. Ανεβήκανε πάνω στα κεραμίδια και προκαλούν τους γειτόνιους και τους έχουν πιάσει με τη φωτογραφία όπως είναι. Δεν είναι εδώ! Μέσα στην Αθήνα η θέση ενός θεού του αναμορφωτηρίου. Όχι! Ένα θεού των αναμορφωτήριων γυναικών που παραστράφησαν στον δρόμο της ατιμίας και διαφοράς είναι μέσα ένα νησάκι ήρεμο. Εκεί μέσα θα πληθούν, θα καθαριστούν ψυχικός, σωματικός και είμαι βέβαιος ότι από αυτά τα κάρβουνα θα βγουν διαμάντια που θα στολίσουν τον ουρανό. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Το άλλο, θέλεις να σβήσεις η πορνεία? Ένα νούμερο. Ένα νούμερο. Θέλεις να σβήσεις η πορνεία? Δεύτερο νούμερο. Ποιο νούμερο? Να διαλέξουν ένα άλλο νησάκι. Το χειρότερο νησάκι. Που δεν έχει απάνω δροσιά. Που δεν φυτρώνει λουλουδάκι. Που δεν υπάρχει τίποτα ξηραίλα. Ένα νησάκι, ένα ξερονήσι. Και απάνω στο νησάκι αυτό να μαζέψουν όλα εκείνα τα δίποδα ζώα. Τα δίποδα κτίνη με δυο πόδια. Που λέγονται, συγχωρήσατε με την πράγμα, σωματεμπόρο. Που αρμέγουν τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα. Λες και είναι πρόβατα. Λες και είναι γίδια και είναι πρόβατα. Βρέθηκε προημερών, πιάσανε ένα τέτοιο εδώ στην Αθήνα. Πιάσανε και ψάξανε τις τσέπες του και βρέθηκε να έχει εισπράξεις. Κατάστημα του διαβόλου. Να έχει εισπράξεις. Μιας και μόνον ημέρας από 3-4 γυναίκες που είχε να έχει εισπράξεις 18.000 δραχμές. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πιάσει αυτούς τους σωματεμπόρους. Τους προστάτες των γυναικών, των διασκορπισμένων γυναικών και να τους κλείσει μέσα σε ένα νησάκι εξορία ως επικινδύνους δια την ηθική υγεία του ελληνικού λαού. Και εκεί τι να τους κάνει? Α, εκεί δεν χρειάζεται χάδι. Εκεί δεν χρειάζεται χάδι. Εκεί να τους βάλουν να σπάνε χαλίκι
για το δημόσιο δρόμο. Εκεί να εξαντλήσουν τον ανδρισμό τους. Και θα δεις τότε, άμα μαζέψεις αυτές από το δρόμο που περπατάνε αγέλες ολόκληρες, άμα μαζέψεις άλλος, θα δεις εκεί που είναι η πορνεία 1000 βαθμούς, θα πάει 500, θα πάει 500. Πρέπει να ζεις. Τι άλλο, νούμερο 3. Τι νούμερο 3. Α, εδώ σας ομίλησα, το κήρυξα, πόναξα, δημοσιογράφησα, επόνεσα και πάει θα πονέσω και πάει θα φωνάξω. Ένα, να σβήσουμε, ξέρεις ποιο ένα. Νούμερο 3, διάταγμα. Δεν θα βγει το διάταγμα αυτό. Διάταγμα, ποιο διάταγμα. Που θα γελάσουν οι ουρανοί. Θα γελάσουν οι άγγελοι επάνω στα ουράνια. Θα παίξουν οι μουσικές των αγγέλων. Διάταγμα, ποιο διάταγμα. Καταργείται η πρίκα. Άμα καταργηθεί η πρίκα, άμα καταργηθεί η πρίκα, διότι τώρα είναι γεγονός ότι πολλά κορίτσια που έχουν όλα τα προσόντα, και τα σωματικά προσόντα και τα ειδικά προσόντα και τα δυνητικά προσόντα, και μπορούν να γίνουν Ελληνίδες, διότι δεν έχουν τα τριάχοντα αργύρια του Ιούδα, διότι οι γονείς τους είναι τίμοι, τίμοι και όχι άτιμοι. Αυτοί παραμένουν τα κορίτσια αυτά, και αυτά πέφτουν στα χέρια του ούτων σωματεμπόρων. Άμα κοπεί η πρίκα, τότε θα δείτε ένα πλήθος κοριτσών να αποκαθίστανται. Γράψε. Νούμερο 4. Α, δεν κάναμε τίποτα. Και αν ακόμα πάρουμε αυτές τις πόρνες και τις πάμε στην κολυβήθρα του Σιλουάμ, σε ένα νησάκι, και αν πάρουμε αυτά τα δίποδα κτίνη και τα κλείσουμε να σπάνε χαλίκι σε ένα άλλο νησίδα του Αιγαίου Πελάγους, και αν ακόμα κάνουμε διάταγμα βασιλικών, καταργείται η πρίκα, που είναι ένα αντιχριστιανικό απέσιον μέσα στην κοινωνία μας, που πουλιέται η γυναίκα, λοιπόν αν το πουλιέται ο άντρας, εάν λοιπόν αυτό το πράγμα καταργήσουμε, δεν έσβησε η πορνεία. Όχι, μη παίζουμε. Η πορνεία έχει ρίζα, αν δεν κόψεις τη ρίζα, δεν πέφτει η πορνεία. Γεια. Μη απατώμεθα, μη απατώμεθα. Μη απατώμεθα, οικογένεια, προπαντός σε εσάς τους οικογενειάρχας ομιλώ. Σε εσάς τις μανάδες ομιλώ. Πώς, τι, δεν θα σβήσουν τα πορνεία στην Ελλάδα. Εάν δεν κλείσουμε, εάν δεν σφραγίσουμε με βουλοκαίρι πια τα πνευματικά πορνεία της Ελλάδος. Και ποια είναι τα πνευματικά πορνεία? Επάνω στην Κοζάνη που ήμουν φέτος το Φεβρουάριο, μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, δεν τα ονόμασα πνευματικά πορνεία. Είναι γλώσσα ευγενής. Δεν τολμώ εδώ μέσα στην ιερά σας σύναξη, στους Αθηναίους που είστε συνηθισμένοι στις ωραίες φράσεις των ιεροκηρύκων. Δεν τολμώ. Η ευγένειά σας με νικάει. Και δεν μπορώ να ονομάσω με τη γλώσσα που ονόμασα εις τους Μακεδόνας, την γλώσσα αυτήν, την αληθινή γλώσσα, να ονομάσω εγώ τι είναι αυτά τα πνευματικά πορνεία. Και πνευματικά πορνεία δεν αδικό. Λέγω την αλήθεια, κάτω της αλήθειας, πνευματικά πορνεία είναι, ποια είναι, είναι οι αίθουσες των κινηματογράφων και των θεάτρων. Εκεί μέσα είναι, επάνω στο τελάρο, επάνω εκεί στο τελάρο παρουσιάζονται, δεν είναι τίποτα αυτές, αυτές που γυρίζουν στο δρόμο είναι σκνίπες, μικρές και ασήμαντες πορνούλες αυτές. Πόσες, πόσες από αυτές, πόσες να μου λύνανε, 100 άντρες, 200 άντρες, 1000 άντρες. Α, εκείνοι οι άλλοι, εκείνο το τέρας, εκείνο το βράσμα της κολάσεως, εκείνη η βρωμερά και ακάθαρτος διεθνής πόρνου, η οποία να βάζεται επάνω με όλη τη φαντασία της. Ψεύτικα όλα, γιατί αν τη δεις από κοντά είναι άσχημη, αλλά πάνω το φως, όλα τα μέσα, οι κουρείς, τα κομμωτήρια, τα όλα τα μέσα την παρουσιάζουν ως τα. Και εκείνη είναι, κάνει το μεγαλύτερο κάκο. Και εκείνος πάλι ο άλλος που παρουσιάζεται ως Δον Ζουάν, με όλα τα κάλλητα ψεύτικα, εκείνος κάνει μεγάλο κακό και αυτός, ο ηθοποιός αυτός. Σεις γυναίκες, σεις γυναίκες, εχάσατε τον άντρα σας. Από την ώρα που πάει ο άντρα σας μέσα στους κινηματογράφους, άντρα δεν έχετε. Σωματικός τον έχετε, ψυχικός δεν τον έχετε. Το μυαλό του μέρα νύχτα είναι σε εκείνη την καλονή, την ψεύτικη καλονή. Και εσείς οι άντρες δεν έχετε γυναίκες. Από την ώρα που πήγαν οι γυναίκες σας μέσα στο πνευματικό αυτοπορνείο,
τις έχετε μόνο σωματικός, αλλά ψυχικός μερανύχτα μέσα στην καρδιά σας. Ανοίξτε την καρδιά της γυναικός σας, θα δείτε μέσα αυτόν τον διάσημο. Κοιτάξτε το Παρίσι τι γίνεται. Πέθανε ένας τέτοιος βρωμερός, ένας τέτοιος ακάθαρτος που έπαιξε σε κάποιο κινηματοθέατρο τον Εσχρά Πράξη και οι κυρίες των Παρισίων. Απέθανε, λέει ο γόης, απέθανε ο δικός μας. Και πνιπέφτουν στο σικουάνα και πνίγονται, αυτοκτονούν. Λοιπόν, μέσα στον κινηματογράφο είναι, παίζεται το δράμα της τιμής και της υπολήψεως κλπ. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός. Γεγονός, το οποίο γνωρίζουμε εμείς οι πνευματικοί. Ότι τα αγόρια και οι νέοι, μόλις φύγουν από τον κινηματογράφο, κατευθείαν δεν πάνε ούτε σε κλεισά, πάνε αμέσως να ψουν κεράκι. Όταν φύγουν από τον κινηματογράφο, που ήταν τα εσχρά, όταν φύγουν λέγω από τον κινηματογράφο, ούτε στο εκκλησάκι πάνε να ανάψουν κερί, ούτε στο σπιτάκι πάνε κοντά στη μανούλα τους, ούτε στη γυναίκα πάνε πλέον, δεν παίρνουν τα. Αλλά κατευθείαν πηγαίνουν με το συντομότερο δρόμο στο πορνείο του άλλου. Γεγονότα. Λοιπόν, αν δεν κλείσουν αυτά, δεν πάβει μέσα στην Ελλάδα η πορνεία. Και ακόμα νούμερο πέμπτο, εάν μέσα στα σχολεία και μέσα στους στρατώνας, αφήστε με, εμηνήθην δι' αυτό το ζήτημα, αλλά έχω τη συνειδησίες εικόνα, εμηνήθην, ως στρατιωτικός ιερεύς, το αντιμετώπισε. Όταν ερχόντανε παιδιά αγνά, από τα ψηλά βουνά, τσοπαναρέι, αγνότατοι, λουλούδια. Και δεν περνούσαν 10 μέρες, ο αξιωματικός ο προκομμένος και ο γιατρός του λόγου και του τάγματος, τους έστελνε κατευθείαν το πρόβλημα. Εάν μέσα στο στρατό δεν μπει μια υγιής χριστιανική διαφώτιση και μέσα σχολεία και πανεπιστήμια δεν βλέπουμε προκοπή, δεν βλέπουμε σταμάτημα αυτού του κύματος του πελωρίου. Αδελφοί μου, αυτά έχω να σας είπω εν σχέση με το θέμα, το έσχος αυτό. Αλλά, εν επιλόγω, δύο λέξεις και τελείωσα, έχω να σας είπω το εξής. Η ακολασία, είτε υπό το είδος της πορνείας, είτε υπό το είδος της μοιχείας, είτε υπό τον είδος των ακαθάρτων και δολινών αμαρτημάτων που εμαστίγωσε η γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, η ακολασία λέγω, ας έχουμε μια παρηγορία. Δεν είναι μόνο ελληνικών φαινόμενων. Είναι φαινόμενων καθάπασα την Ιφίλιο. Είναι φαινόμενων μεταπολεμικών, ύστερα από τον κατακλυσμό του αίματος και της μεγάλης παγκοσμίου σειράξεως, ήρθε η ακολασία σε μεγαλύτερο βαθμό. Το τι γίνεται στα άλλα έθνη είναι απερίγραφτο. Στην Αγγλία διάβαζα. Πάνε οι Άγγλοι πρώτα εκεί, οι Άγγλοι πρότυπον ήταν η οικογένειά του. Πάνε εκεί στην Αγγλία. Σάρωσε ο άνεμος. Ποιο? Ακούστε. 500.000 Άγγλοι είναι γραμμένοι σε λέσχες. Τι λέσχες? Φιλανθρωπίας. Τι λέσχες? Λέσχες που δεν μπορώ να βρω λέξη να την περιγράψω. Πληρώνουν μια λίρα. Μια λίρα, ακούτε, μια λίρα πληρώνουν. 500.000 Άγγλοι για να πάνε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα και εκεί να παρουσιαστούν γυναίκες γυμνές. Και η αστυνομία τους φυλάει. Δεν το θεωρούν αυτό αμαρτία. Πάει. Αγγλία, υπουργός Κοντζάμ, υπουργός τον πιάσανε απ' έξω από το υπουργείο του. Αγγλία, φρίκια. Αρχιεπίσκοπος, πω. Εμείς τουλάχιστον μπορούν να θέλουν λίγο να τα μεταρρυθμίσουν, αλλά είναι ο λαός μας που κρατάει τα πνεύματά μας. Είναι ο λαός που κρατάει και σε αυτό το σημείο να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Χαλινάρι που κράτησε την Ορθοδοξία μας, έκαναν τα σφαλματά τους. Υπήρξε η κίνηση των προλογητών. Εάν δεν είχαμε αυτή την κίνηση των προλογητών, θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Τους κρατήσανε. Χαλινάρι. Άκου τώρα στην Αγγλία, να παρουσιαστεί αρχιεπίσκοπος και να πει ότι όχι οι σχέσεις άντρα με γυναίκα, όχι πια, οι σχέσεις άντρα με άντρα και γυναίκας με γυναίκα δεν είναι αμαρτία, λέτε, δεν είναι. Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης. Και να βρεθούνε βουλευτές, άκου, δηλαδή τα σημεία των καιρών, πού φτάσαμε, τα σημεία των καιρών, να βρεθούμε στη Βουλή των Λόρδων, και να βρεθεί βουλευτής και να μην ακουστεί μια διαμαρτυρία ότι λέει κοντά στους άλλους γάμους να επιτρέψει, λέει νομοθετικός, να επιτρέψει και το γάμο αρσενικού με αρσενικού και θηλυκού με θηλυκού. Συγγνώμη αδέρφια. Στην Αμερική χειρότερα.
όσοι πήγατε στην Αμερική, μπορείτε να μαρτυρήσετε την διαφορά των γκαγστερισμών. Τι γίνεται μέσα στις μεγάλες, κάτω από τις βιτρίνες και μέσα στον ανοξίστας, τι όργια κολάσεως γίνονται. Δεν είναι πολύ καιρός που διάβαζα ότι 1500 φοιτητές τη νύχτα τα μεσάνυχτα έκαναν επιδρομή πού? Σε παρθεναγωγείο και όλη τη νύχτα οργίαζαν και τους διέλυσε η αστυνομία με ασφυξιογόνα. Ο δε διευθυντής του παρθεναγωγείου ηφτοκτόνησε από την τροπή του. Δεν φτάσαμε, αδέρφια μου. Δεν φτάσαμε. Θα φτάσουμε. Θα τους περάσουμε. Να τους θυμάστε. Εάν όλοι τους, όλοι μας, παπάδες, δεσποτάδες, γυναίκες, παιδιά, εάν δεν ξυπνήσουμε, θα τους φτάσουμε. Θα γίνει αλλάς πορνείων του κόσμου ολοκλήρου. Αδέρφια μου, μανάδες, πατεράδες, ίσως για τελευταία φορά σας μιλάω, ξυπνήστε. Να μην γίνει αλλάς πορνείων, αλλά να είναι καθαρά η πατρίς μας, όλοι μπροστά. Η φωνή μας να γίνει μεγάλος ποταμός, να φτάσει μέχρι τα παλάτια και μέχρι τα υπουργεία και παντού και τα άστρα να ζήσουμε. Εάν θέμε να υπάρχει μια Ελλάδα εκτός μόνον, τότε πλέον η τιμωρία θα έρθει. Σκληρά η τιμωρία επί του ζωής παθίας. Ήρθε διευχών της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων να σώσει και λεήσει εμάς, αδερφοί.